Σπασμένος σε αρκετά σημεία ο δρόμος στην παραλιακή των Βραχνεϊκών. Υπάρχουν μάλιστα σημεία που ο παραλιακός δρόμος είναι έτοιμος να υποχωρήσει εντελώς και επιβάλλονται πλέον οι παρεμβάσεις των συναρμόδιων φορέων προτού η κατάσταση γίνει ακόμη χειρότερη. Είχαμε πρόθεση να παρέμβουμε στο μόνο δένδρο συγκεκριμένα σε ένα σημείο που έχει φαγωθεί ο δρόμος. Θέλει αποκατάσταση, πρέπει να γίνει κάποιο έργο. Ενημερώσαμε το λιμενικό ότι θα παρέμβουμε και απαγορεύτηκε η παρέμβαση αν δεν υπάρχει άδεια από το αντίστοιχο Υπουργείο. Έχουμε κάνει τις διαδικασίες, αλλά ξέρετε ότι είναι χρονοβόρες. Δεν μπορώ να υποσχεθώ ούτε εγώ ούτε η Δημοτική Αρχή εννοείται ότι είναι δυνατή άμεση παρέμβαση για τους παραλιακούς δρόμους. Το κακό βέβαια είναι πως για να γίνουν εργασίες θα πρέπει να υπάρξει άδεια από το Υπουργείο προς το Δήμο της Πάτρας. Το αίτημα έχει ήδη κατατεθεί εδώ και 1,5 μήνα περίπου. Απάντηση δεν έχει δοθεί και ο Δήμος Πατρέων δεν μπορεί, όπως αναφέρει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, να υποσχεθεί πως η κατάσταση θα αλλάξει σύντομα. Έχουμε κάποιες εργολαβίες γενικές για κατασκευές τείχων αντιστηρίξεως, σαραζανέτ και τέτοια. Παρέμβαση με σαραζανέτ θέλουμε να κάνουμε στον παραλιακό δρόμο για να υπάρχει δυνατότητα να στερεωθεί και στη συνέχεια να πέσει ο ασφαλτοτάπητας επάνω στο δρόμο. Εφόσον έχουμε ενεργεία εργολαβίας, θα παρέμβουμε αμέσως. Αλλά δεν μπορείτε να υποσχεθείτε ακόμη πότε θα γίνει αυτό? Γιατί προχωράμε σε αποκαταστάσεις άλλων δρόμων κατολισθήσεων που έχουν γίνει σε άλλες περιοχές και μπορεί να έχει εξαντληθεί η συγκεκριμένη εργολαβία όταν θα μας έρθει ή όποια έγκριση θα έρθει. Οπότε το θέμα στον αέρα για την ώρα. Δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον? Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να υποσχεθούμε ότι μπορούμε να παρέμβουμε.